Τι έβαλε στήθος. Το είπαμε και εμείς. Κανείς μορφή δεν έχουμε την βάλει στήθος. Όχι εμείς. Σου λέω τι γράφεται και τι ακούγεται. Ναι. Ναι, λοιπόν, πρέπει μορφή. Να διευκρινίζουμε τώρα. Ναι. Θέλω να σας δώσω μια είδηση. Γιατί εγώ σας δίνω τις ειδήσεις πάντα. Για ότι... ποια να πω. Για μία. Πώς περιμένετε. Ότι είναι έγκυος. Όχι, πλάκα κάνει. Αχ, φοβήθηκα. Έχει καρδιά μου τώρα. Γιατί σε βρίσκει καρδιά σου. Όχι, έχω... είναι καλό πράγμα. Όχι, όχι, που έχασε την είδηση. Που δεν το όχι, έχει γράψει κανένα. Την έχασε την είδηση. Η Ζωζεφίν θα είναι στο Your Face Sounds Familia. Τέλειο. Η οποία είναι με τον γιο της Χριστίνας Παπά. Και είναι πολύ ερωτευμένη. Είναι πολύ ερωτευμένη. Έχω δει. Και όντως όντως μοιάζει με τη Χριστίνα. Όντως μοιάζει πάρα πολύ. Ρε παιδιά, δεν λένε ότι τα αγόρια ψάχνουν τη μαμά τους. Μάνα τους. Ναι. Μπράβο, ρε Μαρία, όντως είναι αυτό. Και μου έχει πει εξωτερικά. Εγώ πιστεύω ότι την ψάχνουν στο χαρακτήρα. Εγώ πιστεύω εξωτερικά. Και παιδιά μου έχει πει ότι αν έχει πρόβλημα το Δημήτρη, παίρνει τη Χριστίνα και του τα λένε Χριστίνα. Αλλά έχει παράπονο. Αυτό τώρα είναι. Κοίτα, η Χριστίνα έχει ερωτικές εμπειρίες και έχει την πείρα να κρίνει τα ερωτικά κοινά. Επειδή όταν παιδιά καλώς ή κακώς, μία μαμά γίνεται μαμά, τέλος πάντων μία γυναίκα γίνεται μαμά σε πολύ μικρή ηλικία, αναπτύσσεται μία τέτοια σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή ότι μπορείς να μιλήσεις πολύ πιο άνετα αν η ηλικία είναι διαφορετική. Χριστίνα με τον Δημήτρη είναι σαν φίλη, παιδιά. Σαν κολλητιός. Σαν φίλη είναι πραγματικά.